Σίγουρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στέφανε μου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλεις να κάνεις με το που τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, αν το έχεις σκεφτεί. Κάτι μου έρχεται. Όχι, να σου πω, επειδή έκλεισα σε την καφετέρια που έχω με την Κλέρι, mm-hmm. η γυναίκα του Κούλη, πριν 2 εβδομάδες, και πήγα για να δω, να ξέρω, να επιθεωρήσω την κατάσταση προχτές. Και έκαμε έτσι σε ένα μαράζι, μια μελαγχολία που ήταν όλα κλειστά, έρημα, αν είχε κόσμο, αν είχε ζωή. Θέλω να ξαναδώ τον κόσμο, θέλω να πάω για μένα, να πιω τον καφέ μου και να βλέπω τον κόσμο να μπαίνει και να φύγεται. Ναι. Γενικά να κινείται μέσα στους δρόμους, θέλω να ξαναδώ ζωή. Τούτο ναι. θέλω. Θέλω να κάτσω, να απολαύσω έναν καφέ και να βλέπω ότι ξαναξεκίνησε ο κόσμος να επιστρέφει στην καθημερινότητα. Πόσα πράγματα θα επαναπροσδιορίσουμε, πόσα πράγματα θα εκτιμήσουμε που μας περνούσαν απαρατήρητα μέσα στη μέρα. Το σημαντικό όμως είναι και να τα εκτιμήσουμε τώρα που τα στερούμαστε, να μην τα ξεχάζουμε μετά που να ξαναεπιστρέψουμε στη ρουτίνα μας. Ναι, ναι. Θα τα ξεχάσουμε, γιατί... Στέφανε μου. Θα τα ξεχάσουμε. Ξέρω το, γι' αυτό που το λέω. Ο παραπάνω κόσμος είναι να τα ξεχάσει. Ναι. Μάλιστα. Και μπορεί και εμείς να τα ξεχάσουμε. Ξέρεις, εμείς που το λέμε τώρα θα τα ξεχάσουμε και μπορεί και εμείς να τα ξεχάσουμε. Όχι μπορεί. Δεδομένου ότι θα μπούμε και εμείς σε κάποια φάση στο δικό μας μικρό κόσμο, θα ασχοληθούμε και εμείς με πράγματα έτσι τα οποία δεν έχουν και ουσία, είναι και στην ανθρώπινη φύση ίσως αυτό. Πολύ ωραία. Στέφανε.